1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο και εντονότερο κύμα της κακοκαιρίας Ελπίδα που πλήττει από το Σάββατο τη χώρα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα κύρια χαρακτηριστικά του δεύτερου κύματος θα είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμα και σε παιδινές περιοχές της βόρειας ανατολικής Ελλάδας, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ξεκαθάρισε επίσης πως η ένταση του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας θα είναι μεγαλύτερη και η κορύφωση των φαινομένων στο Ηράκλειο αναμένεται από το απόγευμα της Τρίτης προς το βράδυ. Έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε μία απαραίτητη μετακίνηση τις επόμενες 48 ώρες και να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, απευθύνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ύστερα από την ευρεία συντονιστική συσκέψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διήμερο. Χρειάζεται από όλους προσοχή και γρήγορση. Η θερμή παράκληση: ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρχών. Με σωστή συνεργασία όλων των φορέων, τη βοήθεια των πολιτών, θα μπορέσουμε να μειώσουμε, αν είναι δυνατόν, στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από την κακοκαιρία, υπογράμμισε. Την πρόωρη αποχώρηση από τις 12 το μεσημέρι του προσωπικού την ίδια ώρα των δημόσιων υπηρεσιών, των οποίων τα καθήκοντα δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθήκων, προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών λόγω των χιονοπτώσεων που έφερε η κακοκαιρία. Κλειστά σήμερα και αύριο τα σχολεία σε πολλές γεωγραφικές περιοχές της Κρήτης εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθήκων. Κλειστές επίσης σε σήμερα και αύριο βρεφική, βρεφονηπιακή, παιδική σταθμή, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία, τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας στις περιφερειακές ενότητες Αττικής Κρήτης Κυκλάδων, όπως επίσης Κιλκής Λίμνου Βιωτίας, Εύβοιας Φθιώτιδας, Φλόρινας και Κορινθίας. Αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο Πανεπιστήμιο Κρήτη σήμερα λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθήκων, σε συνάρτηση με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων για την αποφυγή της διασποράς COVID-19. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου λειτουργούν ωστόσο κανονικά. Προβλήματα με τα δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ, εκτός από το βόρειο οδικό άξονα προς Ρέθυμνο, Μνοχανιά, Ιωνικόλαο, Σιτία, όπως επίσης Μύρες, Αγία Γαλήνη και αντίστροφα, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΚΤΕΛ Γιώργο Χαλεπάκη. Ακυρώθηκαν επίσης τα σημερινά δρομολόγια προς Γιάννενα και Θεσσαλονίκη λόγω της κακοκαιρίας. Ανοιχτό παραμένει το πολιτιστικό κέντρο Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι για όσους θέλουν να προφυλαχθούν από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Παγωμένο το οροπέδιο Λασιθίου με τον υδράργυρο στους μείον 8 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, απαγορεύσεις και δυσκολίες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων από την Κερά και στο δακτυλίδι του κάμπου, βοήθεια στους γέροντες και κλειστά σχολεία, η εικόνα που μετέφερε μέσω του 984 ο δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης, έκκληση τους στους επισκέπτες να μην ανεβαίνουν στην περιοχή με τα καιρικά φαινόμενα σε εξέλιξη, καθώς η επικινδυνότητα είναι αυξημένη. Παγωμένα τα ανώγια με τα σχολεία κλειστά επαόριστον, δυσκολίες στο δίκτυο, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να έχει χρειαστεί βοήθεια, λέει ο δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Αντιμέτωποι με την παγωνία μέσα στους οικίσκους, οι σεισμόπληκτοι στο Δήμο Μηνοαπαιδιάδος, καθώς οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες δεν επέτρεψαν χθες στα κλιματιστικά να λειτουργήσουν. Από νωρίς το πρωί οι εκκλήσεις τους προς τη Δημοτική Αρχή για την προμήθειά τους, με άλλα μέσα θέρμανσης, 50 ισόμπες που διανεμήθηκαν στους πληγέντες και 35 αργά το απόγευμα από την περιφέρεια, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος, οι κύριοι Συργονάκης και Φραγκάκης δηλαδή αντίστοιχα, είπαν στον 984. Εντός της ημέρας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο και η προμήθεια του Δήμου, με μια μεγάλη γεννήτρια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του οικισμού στο Αρκαλοχώρι. Θέση στην κούρσα της διεκδίκησης του έργου ΣΔΗ του Βόρειου Οδικού Άξονα από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη Λασιθίου, έργο προϋπολογισμού 290 εκατομμυρίων ευρώ, παίρνουν με τη Βουλή σήμερα οι υποψηφοί ανάδοχοι, καθώς εκτός απρόπτου και εφόσον δεν δοθεί νέα παράταση της τελευταίας στιγμής, στις 5 το απόγευμα εκπνέει η προθεσμία που έχει δοθεί για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Τη διαβεβαίωση πως είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση της ακτομηχανικής μελέτης για το έργο κερατόκαμπου Καστρίου στο Δήμο Βιάννου έλαβε από τον Περιφερειάρχη Κρήτη, Σονίκος Ιγουμενίδης.
Μαχανιώτικη κινητοποίηση με τα αγροτικά και τα τρακτέρ σήμερα στον κόμβο των Μουρνιών από την Ενωτική Κίνηση Αγροτοκτηνοτρόφων μεταξύ των ετοιμάτων, άμεση μείωση του αγροτικού ρεύματος κατά 50% και συνολική μείωση του αγροτικού ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά. Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, η εξαναβολή λόγω κακοκαιρίας, συνάντηση των αγροτικών συλλόγων Αστερουσίων και Ηρακλείου με τους παραγωγούς στο ΚΑΠΗ Αρχανών. Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου, στις 10 στον κόβο των Πεζών και στις 11 στον κόβο του Γιώφορου, η πανηρακλειώτικη μηχανοκίνητη πορεία που αποφάσισαν οι δύο αγροτικοί συλλογοί. Νέα καθυστέρηση στις πληρωμές των αγροτών εξαιτίας της παράτασης που έδωσε ο ΠΚΠΕ για τις καταβολές των ενστάσεων και συνδεδεμένων ενισχύσεων. Τρέχει προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών, όπως γνωστοποιήθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Σε Ηράκλειο και Λασίθι οι αντιρρήσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 30 Μαρτίου 2022 και σε Χανιά Ρέθυμνο έως τις 11 Απριλίου. Στις 2.908 οι αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί στην περιφέρεια Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων των πρόδειλων που απορρίφθηκαν, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή ολοκλήρωσης του σταδίου ανάρτησης του χάρτη και έναρξης της λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη, όταν στην Εύβοια έφτασαν στις 14.000 και στον Ομό Λακωνίας περίπου στις 5.000. Η δημιουργία αγωγών ακαθαρτών των οδών Σκλαβοκάμπου και Απολωνίας και η σύνδεσή τους με τον κεντρικό αγωγό είναι το αντικείμενο της σύμβασης που υπογράφει σήμερα το πρωί στη ΔΕΗ Αμαλευζίου. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι 6 μήνες, με τον ανάδοχο να δεσμεύεται για την ολοκλήρωσή του συντομότερα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 48.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης με απόφαση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Επιστολή του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης στο Υπουργείο Παιδείας, με την οποία ζητείται η διενέργεια ελέγχων για τα παράνομα κατοίκων μαθήματα. Τα μέλη του Συλλόγου ζητούν από το Υπουργείο τη διενέργεια ελέγχων για να σταματήσουν τα παράνομα ιδιαίτερα ξένων γλωσσών κατοίκων, με τα οποία ασκείται, όπως αναφέρουν, αθέμητος ανταγωνισμός στα νόμιμα αδειοδοτημένα κέντρα ξένων γλωσσών. Στη Βουλή το θέμα, με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, των κυρίων Χάρη Μαμουλάκη και Νίκο Ιγουμενίδη. Επικίνδυνη η εκτίμηση ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας, προειδοποιεί ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ωστόσο, είναι πιθανή η έξοδος φέτος από την οξία φάση της πανδημίας, εάν χρησιμοποιηθούν στρατηγικές και εργαλεία όπως τα εμβόλια και τα τεστ κατά συνολικό τρόπο, σημειώνει ο ίδιος. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Γενικός Διευθυντής του δήλωσε ότι η Ομικρόν εντοπίστηκε πριν από 9 εβδομάδες. Έχουν καταγραφεί 80 εκατομμύρια κρούσματα στον οργανισμό, περισσότερα από όσα έχουν καταγραφεί στο σύνολο του 2020. Οι συνθήκες είναι ιδανικές για την εμφάνιση νέων παραλλαγών, προειδοποίησε. Μέσα στην εβδομάδα θα συνεδριαστεί η Επιτροπή των Ειδικών για να αξιολογήσει αν είναι εφικτή μια πρώτη χαλάρωση των μέτρων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να πάμε σε πιο μεγάλη κανονικότητα. Εγώ, ως Υπουργός Ανάπτυξης, θέλω να ανοίξουμε όσο γίνεται γρηγορότερα, αλλά θα το αποφασίσει η Επιτροπή των Υγειονομικών, δήλωσε. Αισιόδοξο μήνυμα ότι το φετινό Πάσχα θα είναι καλύτερο από πέρυσι, έστειλε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας Γκίκας Μαγιορκίνης. 1.259 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη, από τα 12.108 πανελλαδικά. Δεν αποσυμπιεστηκαν ποτέ οι ΜΕΘ, έχουμε σταθερά πάνω από 600 διασωληνωμένους εδώ και 2,5 μήνες, δηλώνει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξεδάκτυλος. Η μετάλλαξη Όμικρον τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι αθώα, στέλνει ανθρώπους στα νοσοκομεία, ειδικά τις ευπαθείς ομάδες, είπε από τη δική της την πλευρά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτριας Άννα Μαστοράκου. 255 οι ασθενείς που νοσηλεύονται σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης, οι 220 στις κλινικές COVID και οι 35 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 31 διασωληνωμένοι. Μία 92χρονη έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ ένα βρέφος 20 ημερών έλαβε εξιτήριο, καθώς η πορεία της υγείας του εξελίσσεται καλά.
Πανδημοσίου Πολυελική Στάση Εργασία, 12 με 3 την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, και συγκέντρωση στι 12.30 το μεσημέρι στα Λιοντάρια, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, ενάντια, όπως αναφέρουν, στην μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε μία νόσου τη ιδιωτικοποίηση, τη λειτουργία του με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και τι απολύσει συμβασιούχων και ανεμβολία των εργαζόμενων. Στα δημόσια νοσοκομεία παραπέμπονται οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές μονάδες τεχνικού νεφρού. Αν είναι θετικοί στον SARS-CoV-2, ήδη 5 νεφροπαθείς με COVID που έκαναν συστηματικά αιμοκάθαρση σε ιδιωτική δομή του Ηρακλείου προσέρχονται 3 φορές την εβδομάδα στο Πανεπιστημιακό για τη θεραπεία τους μέχρι να αναρρώσουν από την COVID, σημειώνει εκ νέου το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό. Καταβολές ανώ των 1,1 δισευρώ σε πάνω από 4 εκατομμύρια δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΠ την εβδομάδα 24-28 Ιανουαρίου, διάστημα κατά το οποίο θα πληρωθούν μεταξύ άλλων κύριες επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου, καθώς και η οικονομική ενίσχυση όσων εργαζόμενων είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό Συνεργασία για το μήνα Δεκέμβριο. Έρχεται τριπλή παράταση για φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες που έλεγαν τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, η πρώτη αφορά στην υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, ενώ στις επόμενες ημέρες έρχεται επίσης παράταση στην προθεσμία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές αξίες, καθώς για την υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση και η Υπουργείο έχουν πλήρη αντίληψη των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν και επιβάλλουν τη στήριξη και τη διευκόλυνση των πολιτών. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι με γνώμονα αυτή την προτεραιότητα, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, πως παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στην περίοδο 21-22. Το State Department έδωσε εντολή στις οικογένειες των εργαζομένων στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ουκρανία και κάποιους από τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν. Όλες οι οικογένειες των εργαζομένων στην Πρεσβεία Κιέβου θα φύγουν. Κάποιοι εργαζόμενοι επίσης, Αμερικανοί πολίτες, πρέπει να κάνουν σχέδια εγκατάλειψης σε χώρες, γιατί σε περίπτωση επίθεσης η ΗΠΑ δεν θα είναι σε θέση να διευθετήσουν αποχώρηση με ευκολία, αναφέρει. Η Μεγάλη Βρετανία εκενώνει μέρος της διπλωματικής της αντιπροσωπείας στο Κίεβο. Δεν υπάρχει απόφαση για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία να εγκαταλείψει τη χώρα, ανέφερε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωσέ Μπορέλ. Νέο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα η Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν. Είπε ότι η Κομισιόν εισηγείται την άμεση παροχή 1,2 δις ευρώ για δάνεια για την κάλυψη του κόστους που συνδέεται με τη σύγκρουση με τη Ρωσία. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στροφή στη Λαμία από τον Όφη μετά την ήττα 2-4 από τον Πανετολικό. Αυτή την εβδομάδα η προετοιμασία επικεντρώνεται στο Σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λαμία, από το οποίο γίνεται η αρχή. Στο μπάσκετ, από την ΕΣΑΚΙ ανακοινώθηκε ότι αναβάλλεται για λόγους ασφαλείας η αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της κανονικής περίοδου Παναθηναϊκός Ηρακλής, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί απόψε στο ΟΑΚΑ. 84. Ο καιρός. Χιονιά στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 8 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.